to break our walls down and you want to destroy it? Well, you go to hell. We put this festival on you bastards with a lot of love. We met for 1 year for you pigs. And you want to break our walls down and you want to destroy it? Well, you go to hell. Καλησπέρα, καλησπέρα για άλλο ένα απόγευμα. Απόγευμα Πέμπτης αυτή τη φορά. Να εξοικονομήσω πίσω από το μικρόφωνο στον ήχο Ευρυπίδη Θαρασίδη. Τρία corner penalty ή αθλητική εκπομπή στο κόκκινο καβάλα 102,8. Λοιπόν, έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε σήμερα. Αλλά πρώτα θα συζητήσουμε το τραγούδι το οποίο έριξα. Είναι ένα μικρό tribute δικό μου. Γιατί, όπως σας είπα, ότι η εκπομπή δεν θα ασχολείται μόνο με τον αθλητισμό, θα έχει λίγο και pop κουλτούρα να τη συνοδεύει. Είναι ένα αφιέρωμα, ένα tribute στην φοβερή σειρά επιστημονικής φαντασίας, το Rick and Morty. Σίγουρα δεν το έχουν δει όλοι, σίγουρα δεν μπορούν να το δουν όλοι. Δεν λέω ότι είναι έξυπνο, λέω ότι είναι καμένο, για εσάς που με ακούτε. Εδώ ο Ευρυπίδης είναι στο ίδιο επίπεδο καψίματος μαζί μου, οπότε ακολουθεί το τι ακριβώς λέω. Αυτό θέλω να καταλάβουμε, το ότι τις περισσότερες φορές τα τραγούδια που θα παίζω είναι και για πάρτι μου. Είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, να μπούμε λίγο πιο σοβαρά στο θέμα, να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά δρόμενα που έχουμε στην πόλη. Και το χαλί είναι από Rick and Morty, παρεπιπτόντως. Αν το πιάσει ο Ευρυπίδης, το πιάσε. Λοιπόν, είχαμε χθες ένα παιχνίδι, μία αναμέτρηση. Ας την πούμε εξαναβολής, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το ένα έφερε το άλλο και αυτό το παιχνίδι. Διεξήχθη χθες για το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανάμεσα στον Ναϊτό Ορφανού και τον Κεραυνό Πέρνη. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μια άτυπη ρεβάντς για τον τελικό του συγκεκριμένου δεσμού την περασμένη σεζόν. Για όσους δεν θυμάστε, στον τελικό πέρσι βρέθηκαν ο Αετός Ορφανού και ο Κεραυνός Πέρνη, ο πρωταθλητής Αετός Ορφανού, ο οποίος βρέθηκε στον τελικό με τον τελείο του φαβορή. Είχε κατακτήσει και το πρώτο του τρόπαιο, συγκεκριμένο τρόπαιο, το 2015. Συγγνώμη, το 2013, απέναντι στον Ναζιανζό Νέας Καρβάλης. Ως φαβορί στο συγκεκριμένο τελικό, ιτήθηκε στα πέναλτι από τον Κεραυνό Πέρνη, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά στον τελικό του συγκεκριμένου θεσμού, με MVP της αναμέτρησης φυσικά τον Δημήτρη τον Γιουργούση, ο οποίος με βγαλμένο όμο, καθ' όλη τη διάρκεια της παράτασης και την διαδικασία των πέναλτι, κατάφερε και αποσόβιζε ένα πέναλτι. Αυτό χρειαζόταν για να στέψει την ομάδα του κυπελούχο Καβάλας. Εχθές λοιπόν, σε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, σε πιο φιλικές συνθήκες, διότι τις ομάδες χωρίζουν
της χωρίς μια κατηγορία φέτος. Διεξήχθη στην Ελευθερούπολη, καθώς αυτή είναι η έδρα του ΑΕΤΟΥ φέτος, μέχρι και αν και εφόσον φτιαχτεί το γήπεδο του Οφρυνίου, η φυσική έδρα του ΑΕΤΟΥ. Είδαμε ένα παιχνίδι όπου στο πρώτο μέρος οι μελανόλευκοι του Οφρυνίου ήταν φανερά ανώτεροι, φάνηκε η διαφορά της κατηγορίας, αρκετά νευρικός ο κεραυνός της Πέρνης. Στο 21 προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι του Παντελής Λιανού με τον Σαββατιανό. Ήρθε μια καλή στιγμή για τον κεραυνό πριν το τέλος του πρώτου μέρους με το σουτ του Μπουλγούρα, το οποίο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ πρώτα την έχει αγγίξει με τα ακροδάκτυλά του ο τερματοφύλακας του ΑΕΤΟΥ, ο Γιάννης Ομόραλης. Στο δεύτερο μέρος αλλάξαν λίγο ισορροπίες, μπήκε δυνατά στο παιχνίδι το σύνολο του Γιάννη του Μαλαματά, ισοφάρισε νωρίς-νωρίς με ένα πλασέ του Τζιβανόπουλου. Στην συνέχεια ήρθε η στιγμή η οποία έκρινε για εμένα τα πάντα, και εδώ είναι που θέλω να σταθώ. Δεν στάθηκα πολύ στο κείμενό μου, για όσο το διαβάσατε στην ιστοσελίδα του Κόκκινου Καβάλας, στη στιγμή της αποβολής του Φίλιππου Τζαμπέγια. Για δύο λόγους. Πρώτον, για όσους δεν γνωρίζετε, οι αποβολές μετράνε και στο πρωτάθλημα. Ο ΑΕΤΟΥ Ορφανού έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή απέναντι στον Ορφέα από Μαξάνθης, για την δεύτερη αγωνιστική της εθνικής κατηγορίας. Το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία του εντός έδρας σε αυτή την κατηγορία. Ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε δεύτερη κίτρινη στο Φίλιππο Τζαμπέγια για μια κλωτσιά εκτός φάσης. Κλωτσιά εκτός φάσης, η απευθείας κόκκινη, έδειξε δεύτερη κίτρινη. Ήρθε ο εκνευρισμός από τον κύριο Νίκο Λαμπίδη, τον πρόεδρο της ομάδας του ΑΕΤΟΥ, τον προπονητή, τον Παντελή Στυλιανού, ο οποίος είναι γενικότερα νευρικός, το έχει λίγο το στοιχείο του, έχει ένα λίγο πιο εκρηκτικό ταπεραμέντο ο τεχνικός του ΑΕΤΟΥ. Και στο παρελθόν έχουμε δει συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης. Είναι λίγο νευρικός, παιδί μου. Και άρχισαν να απευθύνονται προς όλους και τα πάντα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι για την διαιτησία, η οποία δεν βοηθάει τις καβαλιώτικες ομάδες να πάνε μπροστά, καθώς αυτή η αποβολή θα στοιχήσει στον ΑΕΤΟ στο παιχνίδι της Κυριακής σε μια ομάδα εκτός νόμου, προφανώς, έτσι, με την ομάδα της Ξάνθης. Εδώ είναι που εγώ θέλω να σταθώ, διότι ένα γήπεδο ήρθε στα πάνω κάτω από τις φωνές των ανθρώπων, οι οποίοι καταλαβαίνουν τον πόνο τους. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ματώνουν. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι ματώνουν από την τσέπη τους, βάζουν κάποια χρήματα για να συντηρήσουν την ομάδα του χωριού τους, ή τρέχουν για αυτήν. Δεν χρειάζεται δεν και καλά να είναι όλα τα χρήματα από την τσέπη τους, είτε για χορηγίες, είτε για βοήθειες από παράγοντες άλλων πόλεων, άλλων νομών, οι οποίοι βοηθούν τις συγκεκριμένες και συγκεκριμένους συλλόγους, όχι μόνο αυτές. Για να δημιουργηθεί τέλος πάντων αυτή η αναστάτωση για μια κόκκινη, την οποία ο διαιτητής, φαντάζομαι, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κατσίνης είναι στο όνομά του, έγινε γνωστός πάρα πολύ για όσους ακολουθείτε κάποιες σελίδες χιουμοριστικού ενδιαφέροντος για το ποδόσφαιρο, όπως το Cult 24, για το μουστάκι το οποίο είχε μέχρι πριν από λίγες ημέρες και πολλοί τον χαρακτήρισαν από την Αθήνα ο Παόλο Μασάντο της Καβάλας. Τον κατηγόρησαν λοιπόν για αυτήν την κόκκινη, όπου ουσιαστικά τιμωρεί τον ΑΕΤΟ στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Για μια φάση την οποία δεν ξαναλέω, υπάρχει στο διαδίκτυο. Είναι καθαρή κόκκινη, απευθείας, δεν το συζητάμε καν. Είναι αντιαθλητικό χτύπημα χωρίς να υπάρχει η μπάλα στον παίκτη τον οποίο δέχεται το χτύπημα. Το κάνει από εκνευρισμό ο Φίλιππος Τζαμπέγια. Ένας ποιοτικότατος παίκτης, εκείνη την ώρα ξέφυγε, το πλήρωσε, έπρεπε να το πληρώσει. Το πλήρωσε με δεύτερη κίτρινη, γιατί ήταν απευθείας κόκκινη, θα είχε και δεύτερη αγωνιστική που θα έχανε. Έτσι, ας είμαστε λίγο ειλικρινείς για το πώς έχουν τα πράγματα. Από το 77 μέχρι το 120, όπου διήρκησε όλη η αναμέτρηση, καθώς το παιχνίδι πήγε στην παράταση, οι άνθρωποι του ΑΕΤΟΥ και ο Παντελής Λιανού, ο οποίος αποβλήθηκε στο ημίχρονο της παράτασης, φώναζαν συνεχώς προσβλητικά προς τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος την απόφαση που πήρε, κατά την γνώμη μου, είναι η καλύτερη που μπορεί, η πιο ελαστική απόφαση η οποία μπορούσε να πάρει εκείνη τη στιγμή. Για ένα χτύπημα εκτός φάσης, εάν δεν έδινε τουλάχιστον κίτρινη, το οποίο είναι κόκκινη, καθαρή και χάνει όχι μόνο με τον Ορφέα Ξάνθης, αλλά και το επόμενο, κανονικά, ο Τζαμπέγια, τώρα χάνει μόνο το παιχνίδι με τον Ορφέα Ξάνθης, θα έπρεπε τουλάχιστον για μένα, αν έπρεπε να υπάρχουν φωνές, θα έπρεπε να ήταν προς τον ποδοσφαιριστή που κάνει αυτή την κίνηση. Και εκεί. Έτσι, από τη στιγμή που υπάγεται στο σύνολο της ομάδας, τον αρχίζει να πινελεί και αποσάζει τον διαιτητή και τελειώνει το παραμύθι εκεί. Στο 95 για την ιστορία, ο ΑΕΤΟΣ θα κερδίσει ένα πέναλτι μετά από ένα χέρι του Βαρνιτσιώτη, όπου κορόιδεψε και εμένα. Η αλήθεια είναι, όπως κορόιδεψε και τον διαιτητή της αναμέτρησης, δεν κάνει χέρι ο Βαρνιτσιώτης, ο οποίος δέχεται και αυτός δεύτερη κίτρινη κάρτα και δεν παίζει στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Μέγα Αλέξανδρο Αντιφιλίππων.
Λανθασμένη απόφαση, αλλά ξαναλέω, για να αποδίδουμε και τα αντίστοιχα εύσημα ή όχι, κοροϊδεύσε και εμένα. Εγώ πιστεύω ότι η απόφαση ήταν σωστή. Δεν ήταν όταν το είδα στην επανάληψη. Η εκτέλεση, η εύστοχη, ήρθε από τον Δουμάνη, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά πλευρά της εστίας του Δημήτρη του Γεωργούσιο. Πορτιέρο του Κεραυνού έπεσε από την αριστερή και έτσι γράφτηκε το τελικό 2-1. Για την ιστορία, να αναφέρουμε όλα τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης του κυπέλου. Βίρονας Καβάλας Κεραυνός Κρενίδων 2-0. Μέγας Αλέξανδρος Αντιφιλίππων Άρης Πηγών 2-0. ΑΟ Καβάλα Αστέρας Φωλιάς 4-1. Ποντιακός Ποντολιβάδου Βρασίδας Νέας Περάμου 0-2. Αναγέννηση Λιμεναρίων Κεραυνός Καλλιράχης 3-0. Νέστος Χρυσούπολης Ένωση Δριάδας 9-0. Και ΑΕΤΟΣ Ορφανού Κεραυνός Πέρνης 2-1. Στην προημιτελική φάση έχουμε ήδη αποτελέσματα. Βίρονας Καβάλας Νέας Χρυσούπολης 1-1, 4-2 στα πέναλτι για την ομάδα του Βίρονα. Μέγας Αλέξανδρος Αντιφιλίππων ΑΕΚ Καβάλας 2-1. Και Βρασίδας Νέας Περάμου Αναγέννηση Λιμεναρίων 4-2. Πλέον στην προημιτελική φάση το ζευγάρι της τρίτης εθνικής κατηγορίας, Αθλητικός Όμιλος Καβάλα, ΑΕΤΟΣ Ορφανού, στο Ανθή Καραγιάννη θα διεξαχθεί το εξής παιχνίδι. Στην ημιτελική φάση περιμένουν μία ομάδα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, η Βίρονας Καβάλας, Βρασίδας Νέας Περάμου και Μέγας Αλέξανδρος Αντιφιλίππων. Η κλήρωση, να επαναλάβω, δεν έχει γίνει. Και αφού είπα και κλήρωση, πάμε να πούμε και τι έγινε σήμερα, καθώς είτε το πιστεύεις είτε όχι, Ευρυπίδη, έχουμε 5 Οκτωβρίου και η απόφαση είναι η εξής. Έχουμε επιτέλους κλήρωση για τη Β' Εθνική. Μετά από όλα όσα έγιναν το καλοκαίρι, κληρώθηκε στις 3 το μεσημέρι. Ποια θα είναι, τέλος πάντων, ποιες θα είναι οι αγωνιστικές για την δεύτερη εθνική κατηγορία της χώρας, Football League, για όσους προτιμάτε. Η Δόξα στο πρώτο παιχνίδι θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Αναγέννηση Καρδίτσας. Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν οι πρώτοι αγωνιστικές στις 22 του Οκτώβρη. Πρεμιέρα λοιπόν 22 Οκτώβρη. Δεν ξέρω, τι, θέλω κάποια στιγμή να ψάξω κιόλας αν είναι η πιο αργοπορημένη επαγγελματική κατηγορία στην Ευρώπη. Έχω την εντύπωση ότι είναι. 22 Οκτωβρίου λοιπόν η Δόξα Δράμας, η γειτονική Δόξα Δράμας, υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρεμιέρας: Κισαμικός Καραϊσκάκης, Εργοτέλης Καλυθέα, Αχαρναϊκός Απόλλων Λάρισας, Παναχαϊκή Τρίκαλα, Βέρεια Απόλλων Πόντου. Πλέον άλλαξε τελείως το καταστατικό του Απόλλων Καλαμαριάς, είναι γνωστός ως Απόλλων Πόντου. Άρης Εγινιακός, Σπάρτη Πανεγιάλιος και Πανσεραϊκός Όφη. Αυτά είναι τα παιχνίδια της πρεμιέρας για την δεύτερη τάξη κατηγορία της χώρας, σε ένα πρωτάθλημα που, έτσι όπως το βλέπω τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχει ονόματα για φαβορή, όμως σε ένα, ξαναλέω, πρωτάθλημα που ξεκινάει 22 Οκτωβρίου, ομάδες που έχουν ξεκινήσει κανονική προετοιμασία, γιατί η Δόξα δεν είναι μέσα σε αυτές, δημιούργησε ένα νέο σύνολο με όλα αυτά που έγιναν το καλοκαίρι, δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστούν 22 Οκτωβρίου, όταν κάνεις μια συμφωνία με ένα ποδοσφαιριστή μέσα στο καλοκαίρι. Αν είναι από το εξωτερικό, ακόμα χειρότερα. Να μην γνωρίζει δηλαδή την ελληνική πραγματικότητα. Που για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα έχει γίνει ελληνική πραγματικότητα. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη. Να ξεκινάει το πρωτάθλημα 22 Οκτωβρίου. Αν υποθέσουμε ότι κάποια υγιής ομάδα ξεκίνησε αρχές Αυγούστου, τέλη Ιουλίου την προετοιμασία της, κάνει 2 μήνες προετοιμασία. 2 μήνες προετοιμασία, γεμάτους μήνες. Είναι σε πλήρη αγωνιστική δράση αυτή τη στιγμή. Προφανώς και συντηρείται με φιλικές αναμετρήσεις, αλλά αυτό θα καεί. Η ομάδα είναι σχεδόν βέβαιο. Αλλά όταν, και δεν κατηγορώ σε καμία περίπτωση, για να ξεκαθαρίσω και αυτό που λέω, ούτε τη Δόξα ούτε την ΑΕΚ Καραϊσκάκης, οι οποίοι προβιβάστηκαν με τον τρόπο που προβιβάστηκαν, δηλαδή από το παραθυράκι. Καταδικάζω την οποιαδήποτε διοργανώτρια αρχή, είτε είναι η Ομοσπονδία, είτε είναι οι ίδιες οι ομάδες όπως είχαμε στη Super League τόσα χρόνια, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται κάποια πράγματα. Είναι ξεκάθαρο το ότι το μπαράζ το οποίο ορίστηκε και δεν ορίστηκε, ή μάλλον ορίστηκε και δεν έγινε, οι ομάδες πήγαν, κάνανε μεταγραφές 15 ημερών, ξαναγύρισαν και τελικά ανέβηκαν και οι δύο μαζί. Γιατί αυτό έγινε, το είπα πολύ εντάχει, αλλά αυτό έγινε. Είπαν σε δύο ομάδες ότι θα παίξετε μπαράζ, ένας από τους δύο θα βγει. Γιατί πιάσαν και τους 4 δευτεραθλητές, τους είπαν θα μας δώσετε μια εγγυητική των 300.000. Δύο ομάδες από τις 4 πήγαν, η Δόξα και η ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Αγώνας μπαράζ ορίζεται. Ομάδες κάνουν μεταγραφές 15 ημερών, που σημαίνει ότι θα πάρουν αυτούς τους παίχτες μόνο για αυτό το παιχνίδι και μετά θα τους επιστρέψουν στους συλλόγους τους. Το παιχνίδι δεν γίνεται και το μαθαίνουν μια μέρα πριν οι ηθήνοντες, ενώ οι ομάδες έχουν φτάσει στην Κατερίνη όπου θα γινόταν και τον μπαράζ.
Και τελικά τους λένε ότι και τους δύο τελικά ανεβήκατε. Μπράβο. Μάλλον ήταν κάποιο τεστ ψυχολογικό. Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να έπρεπε να αποδείξουν κάτι. Ξέρεις ότι αν όντως το θες τόσο πολύ θα έρθεις μέχρι την Κατερίνη. Κάπως έτσι το φαντάζομαι εγώ, ρε παιδί μου, στο μυαλό μου. Λοιπόν, ξέρεις, τώρα μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω να τα συζητάω πολλές φορές γιατί και εγώ ίδιος ξενερώνω με αυτό που ασχολούμαι. Αλλά. Okay. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που έχουμε στη χώρα. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα θέλουν να το φτιάξουν και πάντα θα ξεκινάνε να το φτιάξουν και πάντα θα κάνουν τα ίδια. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, πρεμιέρα για την Δόξα. Στις 22 Οκτώβρη, όχι προφανώς αυτή την Κυριακή, ούτε την επόμενη, την μεθεπόμενη, στο γήπεδο της Δόξας, η πρεμιέρα Δόξα Δράμας Αναγέννηση Καρδίτσας. Corner Penalty, η αθλητική εκπομπή στο Κόκκινο Καβάλας στους 102,8. Κάθε Σάββατο 10 με 12 και κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 5 με 6. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στοίχημα, ρεπορτάζ από τον τοπικό περιφερειακό αθλητισμό και όχι μόνο. Όλα αυτά φυσικά συνοδευμένα με ροκ διάθεση, pop κουλτούρα και πολλά ακόμη. Συντονιστείτε στο Κόκκινο Καβάλας κάθε Σάββατο, Δευτέρα και Πέμπτη για την αθλητική εκπομπή 3 Corner Penalty. Father's butt, biologically speaking, the butt is
is a nut, and every father's father's wrong, and there isn't a song that can change that. Daddy's proud of you. I'm sorry, you think you deserve an apology. Daddy's proud of you. Maybe you matter so little that I like you. Daddy's proud of you. Maybe I love you. Daddy's proud of you. Well, I am the king of Fruityland, but I go by another name too. It's Tommy. Is yours. When you know nothing matters, the universe is yours. When you know nothing matters, the universe is yours. Take reality for a ride, the universe is yours. When you know nothing matters, the universe. Μάνο Κασοντάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να μου πεις αν κοιμούσουν, την αλήθεια όμως. Όχι, νόμιζα ότι ήσουν εσύ στη γραμμή, αλλά δεν με βγήκε καλά το πράγμα. Δεν κατάλαβα τι θέλει. Ήθελε να με κάνει να νιώσω, ρε παιδί μου, ότι σε κουράζω αυτό. Ήταν και λες, θα το παίξω έτσι. Πήγα να το κάνω κάτι έτσι τελείω, αλλά δεν βγήκε δεν καλά. Βγήκε. Δεν βγήκε. Κατάλαβα σύντομα. Όχι, δεν κατάλαβα την πρώτη στιγμή. Κακός. Ναι, προφανώς. Ότι δεν ήσουν να είσαι. Λοιπόν, ναι, σιγά σιγά άρχισα να το επαναφέρω. Εικάζω ότι απλά ξεκουράζεσαι γιατί μαζεύεις δυνάμεις για το ντέρμπι της απόψε, το 10 παρατετάρτο. Το ντέρμπι, ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι ντέρμπι δεύτερης θέσης, φίλε. Ακόμα... Κερδίζεις, πας μουντιάλ. Όχι, θέλει άλλη μια νίκη ακόμα η Σκωτία. Κάτσε, ρε φίλε, με ποιον παίζει τελευταία αγωνιστική. Παίζει τελευταία αγωνιστική στη Σλοβενία. Α, στη Σλοβενία παίζει. Εγώ νομίζω παίζει στη Λιθουανία. Νομίζω ότι παίζει με καθαρά. Η Σλοβενία παίζει σήμερα με την Αγγλία. Ναι. Λογικά αν δεν κάνουν τα δικά λογικά τους οι Άγγλοι. Λογικά να κερδίσει, αν υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, προφανώς. Προφανώς. Η Σκωτία είναι πάρα πολύ συνδυασμοί αποτελεσμάτων τώρα. Και θα σου πω γιατί... Κοίταξε, η Αγγλία τη νοιάζει να μην χάσει, ας πούμε. Εγώ αυτό ξέρω. Ναι, κοίταξε, βασικά έχει μεγάλες πιθανότητες αν μαζέψει 4 βαθμούς. Δηλαδή, αν πάρει μια νίκη και μια σοπαλία στα 2-1 από μήνα τα μάτς. Εννοείται ότι. Τη νοιάζει να μην χάσει. Αν χάσει, νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι συγκλονιστικό για να. Νομίζω ότι αν χάσει. Απόψε πρέπει να τελειώνει, λογικά. Εννοείς... Αλλά ακόμα και με. Κοίτα, με δύο νίκες είναι σίγουροι. Προφανώς. Η δεύτερη θέση, στάνταρ. Και αυτό είναι που ήθελαν και αυτό που ικανοποιεί τους Σκοτσέζους. Ότι ήρθαν έτσι στα πράγματα που τουλάχιστον η τύχη είναι στα χέρια τους. Βέβαια, το ίδιο θα σου πούν και οι Σλοβαίνοι, το ίδιο θα σου πούν και οι Σλοβάκοι. Προφανώς. Επίσης. Ότι η τύχη είναι στα χέρια μας. Ναι. Η Σκωτία που ήταν για πολύ καιρό, σχεδόν όλο το χρόνο που πέρασε, δεν είχε την τύχη στα χέρια της. Φυσικά και είναι ικανοποιημένη έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Ναι. Απλά είναι πάρα πολύ. Είναι άπειροι οι συνδυασμοί. Όχι άπειροι, εντάξει, άπειροι δεν είναι. Απλά θέλουμε δύο εκπομπές για να τους αναλύσουμε. Δεν είναι άπειροι. Γιατί έχουν να κάνουν και με τη γίνεται στους άλλους ομίλους. Ναι, εντάξει. Που θέλω να καταλήξω ακόμα και να πάρει τη δεύτερη θέση. Δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι μέσα στους... 8. Ναι. Πρέπει να μην είναι η χειρότερη δεύτερη. Ναι, η χειρότερη δεύτερη προβλέπω ότι θα είναι από το δικό μας τον όμιλο, τον ελληνικό, για να ξεκολουθήσει. Ακριβώς. Ήθελα να καταλήξω ότι έχει πολλές πιθανότητες να είναι ο όμιλος της Ελλάδας αυτός που θα βγάλει τη χειρότερη. Σοβαρότατες. Με αμέσως επόμενο, πάντα αν μπορεί να υπάρξει λογική, να είναι αυτός της Ουαλίας, ξέρω εγώ. Ναι, κοίτα, είναι αυτή η ιδιαιτερότητα που δεν ξέρω κατά πόσον είναι σωστό ή όχι. Για μένα δεν είναι, δεν κάνω εγώ τους κανονισμούς. Ναι. Ότι κάνεις ό,τι κάνεις στον όμιλο
Και μετά αφαιρούνται οι βαθμοί που πήρες απέναντι στο τελευταίο. Ναι. Ναι. Για μένα είναι άδικο αυτό. Οποιοςδήποτε και είναι ο τελευταίος. Ναι, είτε κοίταξε. Είτε το Λουξεμβούργο, είτε η Μάλτα, ούτε. Μου φαίνεται λίγο άδικο. Η πλάκα είναι ότι αν και εφόσον η Ελλάδα προκριθεί. Για να μην πω παράλογο, συγγνώμη, σε κόβω. Όχι, όχι. Στο λέω, αν και εφόσον η Ελλάδα προκριθεί, το τελευταίο της παιχνίδι είναι με το Γιβραλτάρ στο Καραϊσκάκης, που δεν θα μετρήσεις αυτόν τον παράγοντα. Ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να τα έχουν τελειώσει αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε είναι, δηλαδή, αν πάρουμε το ότι υπάρχει λογική πάντα στο ποδόσφαιρο, το Βοσνία-Βέλγιο, έτσι, είναι και το παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει πιο πολύ την Ελλάδα το Σάββατο το απόγευμα. Εάν και εφόσον δεν κερδίσει η Βοσνία, που είναι κάτι πολύ λογικό να μην κερδίσει, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως. Βέβαια, είναι ήδη περασμένο το Βέλγιο και. Αν δεν κερδίσει όμως, δηλαδή έρθει ένα χ, η Ελλάδα κρατάει την τύχη στα χέρια της. Και απλά πρέπει να κερδίσει την Κύπρο, που δεν είναι εύκολο, δεν είναι Eurovision, έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε. Και μετά είναι το Γιβραλτάρ. Που μέσα στην έδρα στο Γιβραλτάρ, αν δεν μπορείς να το κερδίσεις, δεν αξίζει να πας και Μουντιάλ και δεν χρειάζεται να κάνουμε καν τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Ναι, εννοείται. Αλλά εκεί, αυτές είναι. Δηλαδή, είναι η Ελλάδα, είναι η Ουαλία, η οποία δεν ξέρω τι χρωστάει. Ποια μαθήματα, πλάκα κάνω. Τι χρωστάει από παιχνίδια. Το επόμενο νομίζω είναι με τη Γεωργία, με την Αυστρία, με κάποιον από εκεί είναι. Χαμηλά είναι με τη δηλαδή. Γεωργία, είναι με τη Γεωργία. Και μετά, ποιο είναι το τελευταίο. Για να το ξεκαθαρίσω, δηλαδή τελείωσε το με Μολδαβία. Είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί είναι στο δουλείο με την Ιρλανδία. Α, εκεί μπορεί εκεί να θα γίνει μεγάλη σφαγή Ιρλανδών και Ουαλών. Αρκεί να είναι στον κόλπο μέχρι να γίνει. Εννοείται προτελευταία αγωνιστική θα ξεκαθαρίσουν πολλά αυτή τη βδομάδα. Ναι, προφανώς. Σε ισοβαθμία τι γίνεται, ξέρουμε όμως. Σε ισοβαθμία ομάδων. Στον επόμενο παράγοντα, ρε παιδί μου. Στο... Σε ισοβαθμία ομάδων. Στην κατάκτηση των δεύτερων. Στην κατάρτιση των δεύτερων. Ναι, δηλαδή η Ουαλία, αν πέσει τέλος πάντων, περάσει η Ελλάδα ή η Βοσνία και έχουν και οι δύο τον ίδια συγκομιδή βαθμών, ποιο είναι το επόμενο κριτήριο, είναι η επίθεση, είναι η διαφορά τερμάτων. Η διαφορά τερμάτων και μετά η επίθεση, δεν υπάρχουν μεταξύ τους παιχνίδια. Επειδή είναι FIFA, δεν είναι UEFA. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Η FIFA κάποτε μετρούσε την επίθεση, δεν μετρούσε τη διαφορά πρώτα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό το λέω, δεν έχει να κάνει δηλαδή με κάτι άλλο. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι. Και δεν το. Και δεν φημίζεται και η Ελλάδα για το σκοράρισμα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Όπως βλέπω εγώ στις ισοβαθμίες, είναι γενικές ισοβαθμίες, αλλά πρέπει να είναι και στα. Πρώτο είναι η διαφορά τερμάτων, μετά είναι η καλύτερη επίθεση. Τρίτο είναι το μεταξύ του. Okay, άρα μετράει και το ίδιο μετά. Πρόσεξε, αυτό αφορά τους ομίλους. Αλλά για να αφορά τους ομίλους, θα φοράει και τους δεύτερους. Θα φοράει και μετά, προφανώς δεν υπάρχει μεταξύ τους παιχνίδι, οπότε πάμε κατευθείαν στην διαφορά. Διαφορά τερμάτων και μετά πάμε στην καλύτερη επίθεση. Στην καλύτερη επίθεση. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πες μας τι είσαι για σήμερα. Λοιπόν, ρίχνουμε το βάρος στη Σκωτία. Ανοίγω και κλείνω σύντομα μια παρένθεση. Να σα πω ότι εγώ, επειδή αναφέρθηκε στο παιχνίδι τη Ελλάδα με την Κύπρο. Δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα θα περάσει από την Κύπρο. Με στεναχώρησες τώρα, συνέχισε. Δεν το πιστεύω. Δεν σου είπα το θέλω, δεν το πιστεύω. Ναι, εντάξει. Ο μόνος λόγος που το πιστεύω είναι ότι η Κύπρος προφανώς έχει την ομάδα. Βέβαια, ότι έχασε το παιχνίδι το τελευταίο την ζορίζει ακόμη περισσότερο. Είναι ότι δεν θέλει τους Βόσνιους. Μόνο δεν γι' αυτό. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσον θα κάτσει τώρα η Κύπρος. Καλά, εδώ λέμε ότι μπορεί να κάτσει στο Βέλγιο. Εδώ λέμε ότι μπορεί να κάτσει στο Βέλγιο. Ναι. Τέλος πάντων. Κοίτα, μαθηματικά. Αν μου πεις τι ελπίδες έχει. Εντάξει, μαθηματικά έχει ελπίδες η Κύπρος. Φυσικά έχει, αλλά δεν τη βολεύει το πρόγραμμα. Ναι. Νομίζω αυτό παίζει. Στο διπλό στο Βέλγιο, φίλε, τι ελπίδες έχει. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα περάσει. Δηλαδή θα έρθει στο παλιό. Δεν αποκλείεται να νικήσει, έτσι. Είναι δικιά μου αίσθηση αυτή. Okay. Δεν σου λέω ότι μπορεί να κερδίσει η Ελλάδα και. Άνετα δεν πιστεύω, αλλά μπορεί να κερδίσει. Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι κέρδισε σχετικά άνετα, μπορώ να πω. Ναι. Mm-hmm. Είναι άλλη Κύπρος αυτή όμως. Ναι, εντάξει. Ρε. Δεν διαφωνώ σε αυτό το πράγμα. Ξέρετε, εμένα μου αρέσει η Κύπρος. Είναι άλλη μ' αρέσει η Κύπρος έτσι πως ειδικά στην έδρα της τα παιχνίδια της τα φέρνει στο δικό της ρυθμό. Με όποιον και να παίζει. Εγώ θυμάμαι και πριν από αρκετά χρόνια με Άγγελο Αναστασιάδη ήταν στον πάγκο. Με την τότε παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία που πήγε να τη κάνει ένα καλό χουνέρι, αλλά τελικά το γύρισαν οι Ιταλοί.
Δεν ξέρω αν το θυμάσαι καθόλου και το παιχνίδι. Ναι, ήταν το 2007-2008, εκεί. Νομίζω ήταν ο Άγγελο Αναστασία. Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρο γιατί είχε πει την ατάκα ότι δεν ήθελε η Παναγία να κερδίσουμε σήμερα. Και μου έχει μείνει από τότε. Α, οκ. Ξεχνά την ανατροπή που κάνανε με τη Βοσνία, έτσι. Το 2008 το κάνανε 3-2. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε από την νίκη, από την ήττα μετά που ήρθε από την Εστονία. Μα αυτό είναι. Δηλαδή αναιρεί τη νίκη τη εκεί. Και συν, ξέρεις τι, για να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως έχουν, εκεί πρέπει η Ελλάδα να τελειώσει εκεί τον ομίλο της. Δεν χρειάζεται να περιμένει, δεν χρειάζονταν να περιμένει την Κύπρο σήμερα. Δηλαδή όταν μέσα στην έδρα της δεν μπορεί να τελειώσει το μάτς με τη Γεωργία, με τη Γεωργία λέω, ναι, οκ, okay. με τη Γεωργία, με την Εστονία, και φέρνει εκείνο το 0-0, εκεί είναι και το πρόβλημα. Εκεί θες απλά, ναι. Εκεί δεν μετράει τίποτα άλλο παρά μόνο το αποτέλεσμα. Ναι, αυτό ακριβώς. Μισό μηδέν, αλλά το κλασικό αυτό που λέμε. Αυτό πάρε τρεις βαθμούς, τελείωσε. Σε κακή μέρα θα βρεθείς. Εδώ, ποιο πήρε, το Λουξεμβούργο δεν πήρε 0-0 στην Γαλλία. Ναι. Θα έρθει και ένα τρελό. Τρελό. Ναι, είναι τρελό. Τρελό είναι. Εντάξει, τρελό είναι. Τρελό αποτέλεσμα. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, θα έρθει και ένα αποτέλεσμα κόντρα. Το θέμα είναι όταν σου έρθει να μπορεί να το. Ναι, να μπορεί να το σηκώσει. Να σε παίρνει, ρε παιδί μου. Εντάξει. Με αλλά τη Φινλανδία έφερε φέτος και το Κόσοβο, ήταν γενικά είχε κάνα δύο τέτοιες εκπλήξεις. Mm-hmm. Αλλά σου λέω, επειδή διάβασα πολλούς συνδυασμούς των Σκοτσέζων, γι' αυτό σου λέω δεν έχουμε χρόνο να τους αναλύσουμε. Ναι. Γιατί πιάσανε όλα τα πιθανά σενάρια. Σε περίπτωση που πάρουν 4 βαθμούς, σε περίπτωση που πάρουν. Και δύο νίκες, εντάξει, δεν τίθεται θέμα. Αλλά αυτή που φάνηκε να είναι η ασθενέστερη από τους άλλους ομίλους, δεύτερη, mm-hmm. δείχνει να είναι η Ελλάδα. Ναι, ναι. Ναι. Φαντάζομαι ότι υπολογίζαν όλους τους άλλους ομίλους, έτσι. Mm-hmm. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μαθηματικά. Ναι. Εντάξει, θα έχει κάποια πράγματα. Ρε παιδί μου, θα έχει άντε μια διαφορά τερμάτων εντός εκτός έδρας, ακόμα να το δεχτώ. Αλλά τώρα να κάθομαι να αφαιρώ το τι έκαναν με τον τελευταίο του ομίλου. Ναι. Το θεωρώ και πολύ άδικο. Ναι. Το θεωρώ και άδικο. Δηλαδή, είναι. Ολίγο, είναι. Το Λουξεμβούργο, α πούμε. Πες ότι βγαίνει η τελευταία, πήρε στη Γαλλία, έτσι. Mm-hmm. Θα μου πει, εντάξει, η Γαλλία θα είναι στις δύο πρώτες θέσεις, δεν παίζει ρόλο αυτό. Αλλά σκέψω αν η Γαλλία παλέψει να πάρει τη δεύτερη θέση και εκεί που έχει χάσει βαθμό, αφαιρεθεί αυτό. Ναι, θα της αφαιρεθεί ένας. Εντάξει, okay. Κοίταξε, η λογική του συγκεκριμένου, όσο καταλαβαίνω, συστήματος είναι το ότι αν χάσεις βαθμούς από τον τελευταίο, δεν θα τους χάσεις στη συνέχεια. Ναι. Αυτή είναι η λογική, φαντάζομαι, ότι. Σου συγχωρούν την άτυχη στιγμή. Αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή η Γαλλία αν έμπαινε στη διαδικασία θα είχαν απλά έναν βαθμό τον οποίο προφανώς και δεν θα της έκανε την τεράστια διαφορά. Αυτό, ένα βαθμό. Και αν έχανε, κανέναν. Δηλαδή δεν θα είχαν κανέναν αν έβγαινε. Αλλά εκεί είναι ότι θα βγει τελευταίο το Λουξεμβούργο αν χάσεις κιόλας. Ναι, όχι, δεν μπορούσα να το πει. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, φαντάζομαι ότι ο πιο δύσκολος όμιλος ήταν ένας όμιλος όπου ο τελευταίος μάζευε 6 βαθμούς ή 7, ξέρω εγώ. Ναι, εκεί θα ήταν πιο διαφορετική η κατάσταση. Εκεί θα γινόταν χαμός. Λοιπόν, πες μου τι έχεις για σήμερα για τις προβλέψεις για να το ολοκληρώσουμε κιόλας. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, με τον έκτο όμιλο ασχολούμαι βασικά. Ναι, προφανώς. Έχω αφήσει την ευκαιρία για τους άλλους ομίλους. Παρότι με ιντριγκάρισε λίγο το 2-3 γκολ στο Βόρειο Ιρλανδία-Γερμανία. Mm-hmm. Αλλά είπα να το αφήσω στην ησυχία του. Γιατί δεν παίζει ο West που το βασικό σκίπερ των. Των Ιρλανδών. Mm-hmm. Ναι, των Βόρειων Ιρλανδών. Yeah. Των Ιρλανδών. Εδώ μιλάμε για Βόρειους Ιρλανδούς. Όχι. Όπως κατάλαβες, έγινε ένα μπέρδεμα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να το αφήσω στην ησυχία του γιατί δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθούν και οι Γερμανοί σε αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, στον έκτο όμιλο για τον οποίο μιλήσαμε, που είναι η Σκωτία. Ναι. Και τα τρία παιχνίδια πρώτα απ' όλα εμένα μου κάνουν στο 2-3 γκολ. Και τα τρία παιχνίδια του ομίλου. Και το Αγγλία-Σλοβενία και το Σκωτία-Σλοβακία και το Μάλτα-Λιθουανία. Ειδικά το Μάλτα-Λιθουανία που πιάνει γύρω στο 2 μου αρέσει περισσότερο. Ωραία. Στο 2-3 γκολ. Εντάξει, απλά υπάρχει ο φόβος ότι επειδή είναι πολύ νεανική η ομάδα των Λιθουανών, mm-hmm. είναι μια νέα ομάδα και με πολύ χαμηλό μέσο όρο, υπάρχει ενθουσιασμός. Δηλαδή μπορεί να έρθει και κανένα στυλ του όσα πάμε και όσα ναι. έρθουν. Αυτό παραλίγο να γίνει με τη Σκωτία. Άσχετα αν η Σκωτία, ας πούμε, κέρδισε με εκείνο το 3-0 στη Λιθουανία, mm-hmm. έκαναν πάρα πολλές φάσεις στη Λιθουανία. Ναι, το είχαμε πει και τότε, νομίζω. Πολλές φάσεις. Mm-hmm. Σημασία έχει να μπει μπάλα στο πλεκτό, βέβαια. Τα έχουμε ξαναπεί. Ναι, οπότε μου κάνει περισσότερο στο παιχνίδι. Κοίτα, αυτά είναι επίφοβα επειδή είναι οι τελευταίες δύο αγωνιστικές. Ναι. Και οι ομάδες θέλουν να σκοράρουν. Ναι. Οι ομάδες που κυνηγούν κάτι, έτσι. Mm-hmm.
Δηλαδή, η Σλοβενία, μετά την ήττα της από τη Σκωτία, όσο δύσκολο και απίστευτο και αυτό, θέλει αποτέλεσμα με την Αγγλία. Ναι, προφανώς. Θέλει αποτέλεσμα στο Γουέμπλι, όσο δύσκολο και να είναι. Οι Άγγλοι λογικά σφραγίζουν την πρόκριση. Λοιπόν, εδώ στο 95 είναι το 2-3 γκολ, μου κάνει μια χαρά εμένα. Ωραία. Και μου κάνει και στο παιχνίδι της Σκωτίας, είναι κλασικό αποτέλεσμα Σκωτίας, το 2-3 γκολ. Ίσως βοηθήσει λίγο και η Σλοβακία. Η Σλοβακία, εγώ θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Σκωτίας. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Σκωτίας. Θα παίξει ρόλο, πιστεύεις, η έδρα σήμερα όμως. Ναι, υπάρχει και ένα θεματάκι με τις τιμές των εισιτηρίων εδώ Σκωτσέζος. Έχει momentum η Σκωτία. Θα μου πεις, έχει και η Σλοβακία. Η Σλοβακία έρχονταν από 5-4 νίκες μέχρι να χάσει την Αγγλία. Μάλιστα. Και χάσει το μάτς που προηγήθηκε. Έχουν και οι δύο ομάδες momentum. Είναι σημαντικές οι απόψεις των Μπράουν και Άρμστρονγκ για τη Σκωτία. Έχει και η Σκωτία momentum. Το καλό για τη Σκωτία είναι ότι ένα χρόνο πριν είχε 3-0 στη Σλοβακία. Μάνο, σε χάνουμε κατά στιγμές. Δεν ξέρω αν είσαι σε κάποιο περίεργο σημείο και αν μπορείς να μετακινηθείς. Περίμενε. Τώρα πώς είναι, πώς θα εντάξει, εντάξει, μια χαρά. Ωραία, έλεγα ότι το καλό για τη Σκωτία είναι ότι έχει χάσει 3-0 από τη Σλοβακία, που θέλω να καταλήξω ότι ξέρει ότι μόνο εύκολο δεν θα είναι το παιχνίδι, το είπε και ο Στράχαν. Ναι. Όλα τα σημεία είναι πολύ δυνατά και αξίζουν και το 1 και το χ και το 2. Μάλιστα. Μου κάνει ο Άσος εμένα πολύ, εντάξει, με το όποιο ρίσκο. Mm-hmm. Και μου κάνει και ο Γκρίφης σαν ενικόρη σκόρη, γιατί είναι στο 2-30. Ωραία. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Ο οποίος αφήνουμε τα κόρνερ στην ησυχία γιατί υπάρχει και κόρνερ. Ναι. Εκτελεί φάουλ με επιτυχία και πέναλτι και γενικά είναι φορ. Mm-hmm. Και ξέρεις ότι θα ξεκινήσει 99% Στράχαν με αυτόν μόνο στην επίθεση. Τι ποσοστό υπάρχει, ξέρουμε γι' αυτό. Πού κυμαίνει το ποσοστό, είναι τα μισκόρερ ο Γκρίφιτς. Η απόδοση εννοείς. Ναι. Ναι, μα το είπα, είναι στο 2-30. Στο 2-30. Αξίζει. Είναι ένας διπλασιασμός καλός. Το θεωρώ εξαιρετικό για τον Απόστολο. Θα μου πει γιατί είναι τόσο ψηλό ως any time scorer. Ναι. Γιατί είναι καλή ομάδα η Σλοβακία. Ναι, προφανώς είναι. Δεν το συζητάμε. Υπάρχει ένα προβάδισμα στη Σκωτία, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Και πρόσεξε, η Σλοβακία είναι πολλά χρόνια μαζί. Είναι δεμένη ομάδα. Ναι. Έχει ένα σύνολο, ας πούμε, από όσους έχει καλέσει. Δεν ξέρω πώς έχει καλέσει τώρα. 20, 30, δεν ξέρω πώς έχει καλέσει. Αλλά η 17-18 είναι ένα σύνολο, όπως το είπε και ο Στράχαν, είναι σαν σύλλογο, είναι σαν ομάδα. Ναι. Παίζουν συνέχεια μαζί. Και γι' αυτό θα σου πω λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα δεν θα κερδίσει τουλάχιστον η Σλοβακία. Η Σκωτία έχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσει, γιατί είναι πολύ κοντά στο να το ξαναζήσει, ρε παιδί μου, αυτό, το να μπει στη διαδικασία να κυνηγήσει ένα παγκόσμιο κύπελο. Ο κόσμος, όσο υψηλές και αν είναι τιμές, νομίζω ότι δεν θα χωράει κανείς άλλος. Θα είναι γεμάτο. Και νομίζω ότι εκεί θα κρυφθεί και το μάτς. Δηλαδή στον ενθουσιασμό. Αυτό είναι βέβαια και δίκοπο μαχαίρι πολλές φορές. Αλλά... Ναι, βέβαια, έχω βάλει. Λέω, γι' αυτό έχω βάλει και επιλογή στον Άσο, όπως και το 2-3 γκολ που είναι πολύ πιθανό. Mm-hmm. Μπορεί αδέτα να κρυφθεί στον γκολ. Ναι. Να έρθει ένα 0, 0-1, οτιδήποτε. Απ' την άλλη, αντιλαμβάνεσαι ότι αν μπει ένα σύντομο γκολ, ειδικά αν μπει από την πλευρά της Σλοβακίας, άνοιξε πολύ το μάτς. Ναι. Γιατί η Σκωτία θέλει νίκη μετά. Mm-hmm. Και θέλει τουλάχιστον το παιχνίδι που θα είναι να πάρει, να είναι αυτό το παιχνίδι που παίζει στην έδρα. Γιατί αν πάμε στο σενάριο ότι. Ναι, τα πάντα εξαρτάται από εμάς, είναι στα χέρια μας, με δύο νίκες περνάμε. Mm-hmm. Αλλά έχεις την άκρη του μυαλού σου ότι μπορεί να περάσουμε με μία νίκη και με μία ισοπαλία. Αντιλαμβάνεσαι ότι θες να ξεμπερδέψεις με την νίκη, mm-hmm. για να έχεις το νου στην ισοπαλία εκτός έδρας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν φέρεις σήμερα ισοπαλία, έχεις βουνό μετά. Πρέπει να πάρεις νίκη εκτός έδρας, την τελευταία αγωνιστική στην έδρα του αντιπάλου που θα καίγεται αυτός και πάλι δεν θα είσαι 100% σίγουρος. Εντάξει, mm-hmm. όλα αυτά είναι σενάρια. Καλό ή κακό, τέλος πάντων, είναι ότι είναι σε γρήγορο οι Σκοτσέζοι, ξέρουν τι αντιμετωπίζουν. Ναι. Αυτό όσον αφορά αυτό το νόμιμο, είπα ότι αν δεν φοβόμουν να μην ανοίξει λόγω το νεανικό της ηλικίας των Λιθουανών, ναι. θα μου έκανε πολύ περισσότερο το Μάλτα-Λιθουανία 2-3 γκολ, γιατί είναι πολύ σφιχτή. Δεν είναι τόσο κακή όσο φαίνεται ομάδα η Μάλτα. Ναι, εντάξει, απλά είναι η Μάλτα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί για ναι, ακριβώς αυτό. Είναι η Μάλτα, αλλά. Αφού ξέρεις το έχουμε πει κι άλλες φορές ότι έχουν περάσει εποχές του box, ας πούμε. Ναι. Ενώ του box, του σάγκος του box, ας πούμε, των ομάδων. Αυτό. Εντάξει, βέβαια, φέτος δεν έχει κάνει και κάτι το ιδιαίτερο. Δεν έχει. Εντάξει, έχει ψηλοσταθεί όπως μπορεί. Ναι, εντάξει. Εντάξει, σκέψτε ότι και το Λουξεμβούργο δεν έχει κάνει τίποτα, αλλά το 0-0 το τσίμπησε από τη Γαλλία. Ναι. Εντάξει, σίγουρα έχει αλλάξει λίγο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις πού τα βρίσκουμε αυτά γραπτός. Λοιπόν, τα βρίσκουμε και στο Betoworld και στο. Διάφορα αναγκαδεμένα στο Betoworld.
και στο Bad Furious. Φυσικά είναι στη σελίδα της εκπομπής. Ναι. Τα τελευταία νέα Σκωτίας και ό,τι έχει να κάνει με σκοτσέζικο ποδόσφαιρο στο For Celtic και Scotland. Γιατί στο δεν κοιμάμαι, ετοιμάζα το preview του αγώνα. Να πεις τόσο αργά, περίμενα να δούμε πώς. Αλλάξει κάτι. Αλλιεύσω, ξέρω ποιοι. Η αποστολή είναι δεδομένη και από τις παρουσίες. Πώς καταφέρω και αλλιεύσω εντεκάδα, όχι τελευταία στιγμή, στην εντεκάδα. Ναι. Απλά θεωρώ ότι δείχνει να βάζει μπάρι μπάναν ο Στράχαν και ότι πιστεύω θα ξεκινήσει το Μακρύκρο να έχει πέντε παίχτες στη Celtic στην εντεκάδα. Πέρα ότι αυτό με τους πολλούς παίχτες στη Celtic στην εντεκάδα είναι και γιατί έχουν πολλά παιχνίδια μαζί. Mm-hmm. Ναι, λογικό. Και γιατί έχουν εμπειρίες από Champions League. Ναι. Έχουν την μεγάλη αυτοπεποίθηση, πιστεύω ότι η ομοιογένεια της Celtic, το γεγονός ότι χρησιμοποίησε τον κόπο της Celtic έφερε αυτοπεποίθηση, γιατί είναι μια ομάδα που έχει ένα χρόνο και να χάσει στη Σκωτία. Τότε υπάρχει μια λογική πίσω από αυτό, ρε παιδί μου. Ναι, έχουν συνηθίσει, έχουν άλλη αυτοπεποίθηση, άλλο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα παιχνίδια. Και φυσικά αυτό που είπαμε, η ομοιογένεια, το σύνολο. Ναι, μπαίνουν με το, με το συνέστημα του νικητήρα, παιδί μου, στο γήπεδο. Ναι, ναι, είναι από το τέρμα μέχρι την άμυνα. Ελπίζω να είδε, αν πρόλαβε να είδε την απόκριση που έχει κάνει ο Γκόρντον στο. Πρέπει να τη δείσατε στο Χιμπέρνιαν. Όχι, δεν το είδα. 2-2. Δεν το είδα, όχι. Ειλικρινά δεν το είδα. Θα το δω. Δες το. Οπότε πιστεύω ότι λογικά θα ξεκινήσει με 5 τη Celtic. Τώρα οι Σλοβάκοι δεν θα έχουν τον παίχτη της Ίντερ, τον Μίλαν Σκρίνιαρ στην άμυνα, είναι τιμωρημένος. Ούτε ο Ντουρίς θα παίξει ο επιθετικός. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι τόσο μεγάλη απώλεια. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι σύνολο. Όπως και να έχει, είναι και μάτς περίεργο. Αυτό δεν μπορείς να. Δεν ξέρεις πώς θα την αντιμετωπίσει και στην αντίστοιχη της περίπτωση η Σλοβακία. Δηλαδή δεν ξέρεις με τι αέρα έχει έρθει, δεν ξέρεις τι. Ναι, μα η Σλοβακία ερχόταν από εντυπωσιακό 5-4 νίκες στον όμιλο. Και έχασε από την Αγγλία μέσα στο Wembley 2-1 σε εμάς που προηγήθηκε κιόλας. Ναι. Λοιπόν, η απάντηση σήμερα το βράδυ. Έτσι. Εγώ θα η το δω σίγουρα. Σίγουρα θα το δω. Σίγουρα. Λοιπόν, Μάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προλάβουμε να βγάλουμε και ένα πεντάλεπτο στα γρήγορα και την αγγελική. Λοιπόν, έγινε Μάνο, μιλάμε. Αγγελική Παρδάλη, λοιπόν, στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και ο λόγος που έγιναν όλα αυτά, Αγγελική, θέλω να ξέρεις, είναι ότι παίζει Σκωτία σήμερα και ο Μάνος έπρεπε να πει τα πάντα. Εντάξει, Μάνος είναι. Έπρεπε αν να πει τα πάντα. Αν αφήσουμε το Μάνο να πει τα πάντα, τι θα πούμε. Η αλήθεια είναι αυτό που σου λέω, ότι παίζει Σκωτία με τη Σλοβακία ένα ματς. Ξέρεις, φαντάζομαι έχεις δει περίπου τι παίζει. Είναι ένα βαθμό πίσω από τη Σλοβακία. Αν κερδίσει, μπαίνει για τα καλά στο τρυπάκι της, τον playoff τουλάχιστον για το Μουντιάλ. Οπότε είχε να πει πολλά. Και εγώ πιστεύω ότι είναι η χρονιά της Σκωτίας τουλάχιστον όσον αφορά αυτό το πράγμα σήμερα. Δηλαδή, πιστεύω ότι για αρχή θα χαμογελάσει. Ναι, νομίζω ότι πάει να πάρει την πρόκριση πια. Νομίζω ότι χρειάζεται. Είναι, η Σκωτία έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι σε καλή φόρμα, ότι έχει πάρει τα πάνω της, ότι βγάζει παίκτες οι οποίοι ενισχύουν σωστά την εθνική τους ομάδα, χωρίς ψυχολογικά που παίζει ο καθένας. Για να πάμε και λίγο σαν της Ισπανίας, τα καθέκαστα. Και νομίζω πραγματικά ότι είναι η χρονιά των αποδείξει ότι ήρθε η ώρα να κάνει ένα ακόμα μεγάλο άλμα ως εθνική ομάδα. Και γιατί όχι, να τη δούμε και στα τελικά. Λοιπόν, πες μας εσύ τι έχεις. Εγώ τι έχω, λοιπόν, εγώ έχω ένα στοιχηματάκι το παιχνίδι του Μαυροβουνίου με τη Δανία. Εδώ πέρα που εγώ θα πάω με το over σε αυτό το παιχνίδι και γιατί όχι με την έκπληξη της νίκης του Μαυροβουνίου κόντρα στη Δανία. Ναι. Θα πάω και στο παιχνίδι της Βενεζουέλας με την Ουρουγουάη
και θα δώσω εδώ πέρα το διπλό. Νομίζω ότι η Ουρουγουάη είναι σε καλύτερη κατάσταση, θέλει πιο πολύ το παιχνίδι. Βέβαια είναι κλασικές λατινοαμερικάνικες ομάδες, οπότε θα δούμε και λίγο ξύ για όποιον θέλει. Και το παιχνίδι που θα κλείσω τις στοιχηματικές μου προβλέψεις είναι αυτό της Συρίας με την Αυστραλία. Το οποίο να έπαιξε, παιχνίδι... να ξέρεις, τελείωσε. Παίχτηκε αυτό μόλις τελείωσε. Α, καλά, εντάξει. Αυτό έπαιζε 4:15. Ωραία, εντάξει, ναι. Πες μας την πρόβληση να σου πω αν έπεσες μέσα. Ότι ήταν στις 5 το πρωί, δεν πάω ναι. Καλά. Όχι, όχι. Εντάξει, μην ανησυχείς, έχω κι άλλο. Ναι, να θέλω να μου πεις τι θα το έπαιζες για να σου πω τι έγινε. Εγώ ναι. δεν ξέρω. Εγώ ένα άντερ θα έδινα σε αυτό το πράγμα. Ένα έλειξε. Εντάξει. Εντάξει, γιατί εγώ σημειώνω στις 5 το πρωί και δεν σημειώνω σωστά αυτά που θέλω. Εντάξει, γεράματα. Δεν πειράζει, γίνονται και αυτά. Γίνονται και αυτά. Δεν ξέρω, μπορεί να άλλαξε και ώρα, έτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Εγώ απλά βρήκα το τελικά μπροστά μου από το παγκόσμιο και είναι το Σερί Αυστραλία τελειωμένο. Ναι, και να δώσουμε και ένα παιχνίδι Αλαμάνος Κασοτάκης, κοινός, όχι σκορ, θα παίξουμε κάρτες εδώ πέρα. Άμα, μάλιστα. Ναι, και θα δώσουμε, θα παίξουμε αηδίες αυτό το συγκεκριμένο. Στο Αργεντινή Περού, νομίζω ότι η δυναμική της Αργεντινής είναι πολύ μεγαλύτερη κοντά στο Περού. Εντάξει, για κάποιον που θέλει τον άσο και το over, μπορεί να στοιχηματίσει. Γιατί έτσι λοιπόν να πάμε στις 10 πλάς κάρτες. Εσύ πιστεύεις θα γίνουν εγκλήματα δηλαδή εκεί. Ναι. Είναι μεγάλο παιχνίδι, είναι μεγάλο παιχνίδι. Είναι κλασικές κυροτράκι για τις ομάδες. Και η Αργεντινή την έχει λούσει και κρύος υδρότας για αυτό που γίνεται. Στη ισοβαθμία είναι με το Περού. Ακριβώς. Και θα πάμε και σε κόρνερ πριν το 10ο λεπτό. Είναι κάτι εντελώς χαζές προβλέψεις, πραγματικά. Είναι ιδιαίτερες. Ιδιαίτερες. Ναι, εντάξει, είναι μια μέρα που έχει περίεργα πράγματα. Mm-hmm. Το Σάββατο θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα γιατί ξεκινάει και Α1 του μπάσκετ. Γεγονός. Λοιπόν. Με ένα μεγάλο ντέρμπι. Μεγάλο ντέρμπι. Έχουμε βαρθεί να το βλέπουμε. Έχουμε βαρθεί να το βλέπουμε. Ναι, εντάξει, το ελληνικό κλασικό ναι. του μπάσκετ. Αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Έχουν αρχίσει τα όργανα. Προφανώς. Ο Παναθηναϊκός δηλώνει ότι δεν είχαν αυτές οι συμπεριφορές τύπου πέμπτου τελικού πέρσι με τον Ολυμπιακό που δέχτηκαν τραμπουκισμούς και καταστάσεις ζούγκλας και θα πάρουν την ομάδα να φύγουν. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός φωνάζει για τους διαιτητές που κληρωθήκαν. Τα κλασικά οικονομικά. Γίνονται αυτά τα ναι, αυτό ακριβώς. Αυτά τα ωραία να είχαμε να λέγαμε. Εχθές είχαμε για το κύπελο Ελλάδος. Τη μεγάλη νίκη του Άρη κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Παλέ ντε Σπορ. Με έναν ΠΑΟΚ που ξέχασε να έρθει στο Παλέ από την Πλία, έμεινε εκεί πέρα. Ήρθαν κάτι φανέλες που παίξανε μόνες τους. Σε λάθος εποχή φορμαρίστηκε ο ΠΑΟΚ. Μάλλον στα φιλικά ήθελαν να κάνουν εντύπωση. Ο Ολυμπιακός θα είδε σκούρα κόντρα στο Φάρο, στο γυμναστικό σύλλογο Λαρίσης Φάρος. Όλα μαζί, ναι. Αυτό το πράγμα τέλος πάντων το συνοθήλευμα. Αλλά όταν αποφάσισε να παίξει ο Ολυμπιακός, πόρεσε και πήρε. Την καθαρή νίκη. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρόδο δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Λοιπόν, να κλείσουμε, να τελειώσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Εγώ το μόνο που έχω να πω για το χθεσινό παιχνίδι είναι ότι από όσο αντιλήφθηκα είναι η Αύρα Γιαννάκη αυτή που το πήρε. Και ναι. ίσως να αλλάξουν και τα πράγματα από εδώ και πέρα στον Άρη. Ναι, νομίζω ότι έδωσε στους παίκτες να καταλάβουν τι εστί αυτό το παιχνίδι, τι είναι Παλαντέ Σπορ, τι είναι αυτό. Εν αντιθέσει με τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, ο οποίος δεν μπόρεσε να δείξει στους παίκτες του ΠΑΟΚ τίποτα. Έπεται συνέχεια. Ήταν ένα κακή στιγμή και για τις δύο ομάδες έτσι όπως είναι. Mm-hmm. Είναι λάθος όλο το κύπελλο Ελλάδος, όλες τις πολιτισμένες χώρες του μπάσκετ. Βλέπουμε Final 8 με κόσμο. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα παιχνίδι. Ούτε Final 4 δείχνει, αλλά δεν τα δείχνει. Είναι σε όλο το κλίμα λάθος. Προφανώς. Οπότε μακάρι να μπορέσουμε μια μεγάλη ομάδα, κάποια ομάδα θα μένει έξω. Λοιπόν. Αρχίζει το πρωτάθλημα από το Σάββατο, θα έχουμε να πούμε πολύ πιο ωραία πράγματα. Αγγελική, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Ανακή. Λοιπόν, και εμείς με τη σειρά μας να κλείσουμε. Ακούσατε την αθλητική εκπομπητρία Corner Penalty. Επόμενο ραντεβού το Σάββατο στις 10. Να εξοικονομήσω το μικρόφωνο. Ευρυπίδης Θαρασίδης στον ήχο. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά.